Όταν ακούς, μισό λεπτό, μισό λεπτό, πώς να κάνει διαπραγμάτευση η Νέα Δημοκρατία, επιτρέψου, ένα λεπτό θέλω. Όταν ακούς τον Υπουργό Οικονομικών να λέει ότι το μνημόνιο είναι το μοναδικό σοβαρό σχέδιο και την άλλη ώρα ο Μπαρτάκος λέει ότι είναι μελανή σελίδα. Ένα από το δύο ισχύει. Ακούστε κύριε Μαργαρίτη, καλά, για το ζήτημα το οποίο λέτε τώρα ισχύει για τα 50 δις. Ή ισχύει Μπαλτάκος. Πώς θα διαπραγματεύσει. Λοιπόν, ο κύριος Πρωτούλης, παρακαλώ, θα γυρίσουμε και θα γυρίσουμε. Πώς θα γίνει. Όχι, πάλι θα το γυρίσετε στον Μπαλτάκο κύριε. Σας λέω, εδώ σας ρωτάμε που θα βρείτε τα λεφτά που λέτε. Και εσείς μας λέτε για τον Μπαλτάκο. Σας απάντησα. Αν δεν είναι λαϊκισμός αυτό, τι είναι. Παρακαλώ κύριε. Κύριε Μαργαρίτη, αρχίσατε κι εσείς τώρα. Αυτός αν πιστεύετε θα πληρώσει ο Μπαλτάκος. Θα πληρώσει ο Μπαλτάκος. Αν ισχύει. Αυτή η αγωνία, μισό λεπτό, μισό λεπτό. Αν ισχύει η αγωνία του ερωτήματος, δευτερόλεπτα. Αν ισχύει η αγωνία του ερωτήματος σας που θα βρεθούν τα λεφτά, τότε να μην κάνετε κριτική ότι σας αρέσει το φόρος αγενείου, πάντα έχουν τα λεφτά. Θα σας τα πει ο Σπουδάρης και θα σηκώσετε το χεράκι σας. Θα σας τα πει και θα σηκώσετε το χεράκι σας. Θα σου πει Αργύρι μου, δεν... Θα σου πει πού θα τα βρούμε τα λεφτά. Απάντησε. Πού θα τα βρούμε τα λεφτά. Πού θα τα βρούμε τα λεφτά, θα σου πει. Όταν τι όχι, κάνατε! Γιατί να κάτσουμε να κάνουμε, τα προσκοπάκια της Μέρκελ, όπως θα κάνει τώρα ο Σαμαράς. Βεβαίως! Όταν ήσασταν τότε, ήσασταν αυτοπρόσκοποι. Σου υπενθυμίζω ότι για τα εργασιακά είχαμε γίνει χρεοκοπηθεί. Για τα εργασιακά είχαμε σκορωθεί. Όταν φέρετε εργασιακό μεσαίωνα, καταργήσατε τις συλλογικές συμβάσεις. Καταργήσατε τα εργασιακά δικαιώματα. Σας πήρα τη φωνή δημοσκοπήσεις, σηκωθήκατε και φύγατε. Αλλά δεν μπορώ να ακούω. Κάνει κριτική στη Νέα Δημοκρατία για τα φορολογικά και μετά λέει που θα βρούμε τα λεφτά. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Μόνο ο Ντινόπουλος μπορεί να κάνει κριτική. Όταν κάνουν οι άλλοι κριτική. Πού θα βρει τα λεφτά. Πού θα τα βρεις που κάνεις κριτική. Πείτε τα. Πες που θα βρεις τα λεφτά που θα κάνεις κριτική. Δεν μου λέτε κάτι. Πες μάνα μου που θα τα βρεις. Θα φορολογήσω τον Μπαλτάκο μας. Παρακαλώ κύριε Τινόπουλε. Μόνο ο Τινόπουλος μπορεί να κάνει κριτική.